περισσότερο του κόσμου ήταν αγράμματο. Αγράμματο. Αλλά σήμερα που βλέπω είναι γραμματιζούμενοι, δεν βλέπω πολιτισμό καλό. Εθερίζαμε, γλεντώντα. Ο ήλιος απάνω να πάρει στο κεφάλι. Εμείς πουθενά. Αφού εθερίζαμε, αμέσως έπρεπε να τα κάνουμε δεμάτια, να τα δέσουμε, να φέρουμε άλογα έπειτα, να τα κουβαλήσουμε, να τα ρίξουμε στα λόγια. Μετά να μας δώξουμε άλογα, ανάλογα με την ποσότητα του σαγιού, βάναμε 4, 5, 6, 7, μέχρι 10 άλογα βάναμε. Λοιπόν, στο αλόγι. Η μέρα εκείνη εκεί ήταν υδρότα μεγάλο. Με στα αλόγια εκεί, τα άλογα, τα κοκόμερα, τα άλογα, τα πόδια τους να βγάλουν αίμα. Εδώ βλέπω κάτω. Λοιπόν, τα γυρίζαμε τη μια φορά, τα γυρίζαμε την άλλη, μέχρι τα πόδια μου. Πηγαίναμε τα, ποτίζαμε τα άλογα, γυρίζαμε το, μαζώναμε το στο άλλο. Τώρα παίρναμε τα δικριάνια να το λιχνίσουμε για να βγει το καθαρό στάρι, να φύγει το άκερο. Το άκερο λοιπόν, περιμέναμε αέρα. Άμα δεν φύσει αέρας, δεν έφυγε το άκερο. Λοιπόν, όταν φύσανε, ήταν είμαστε ένας, δύο, όσοι ήσαν, το λιχνάγανε. Το στάρι εκεί θέλει και το άκερο το πήγαινε ο αέρας εκεί. Πάει, το καθαρίσαμε και βγάλαμε το στάρι. Τώρα θέλαμε να το δρυμονήσουμε. Είχαμε ένα ειδικό αυτό, δρυμόνι το λέγαμε, και το ρίναμε το στάρι μέσα στο δρυμόνι και βάσταγε τα κότσαλα. Τα κότσαλα είναι τα που είχαν το στάρι. Λοιπόν το στάρι έπεφτε κάτω. Και εκείνα και τα κράταγε. Τα χοντρά πράγματα. Τα χοντρά ό,τι ήταν. Τώρα, τι έγινε. Το πατώσαμε το στάρι. Έπρεπε να το βάλουμε στα μπάρια. Τα άκερα να τα βάλουμε για τα άλογα, γιατί και τα άκερα ήταν για τροφή, για τα άκερα. Για τα ζώα. Μετά δεν έπρεπε να πάμε για να το κάνουμε ψωμί. Στο Μήλο, ο Μήλος ήταν στο ποτάμι, μακριά, δεν ήταν κοντά. Έπειτα έπρεπε το φέρνε το αλεύρι. Πώς ήταν το ζυμώσει να πιάσει το προζύμι, να το... Τώρα είναι στο φούρνο Μοσχοβόλα για το ψωμάκι, τότε το με το Μοσχοβόλα. Και πέρναει μακριά από το φούρνο και Μοσχοβόλα ο τόπος. Και ήταν άλλη ζωή, ήταν κουραστική ζωή, ήταν πολύ κουραστική ζωή. Τώρα το ψωμί είναι το φτηνότερο από όλα το ψωμί. Τότε το ψωμί ήταν, όποιος έκανε το ψωμί ήταν βασιλιάς. Ζωή του ανθρώπου. Όποιος έκανε το ψωμί ήταν βασιλιάς. Είχε και 30 προβατίνες, είχε κάνει αγιδούλα, είχε το προπεριβόλι του, είχε τη γότα του. Ήταν... και περνάγαμε καλά. Ιστορίες πολλές. Να σκεφτείς τώρα μια μάνα να έρθει την Τουρκία με 4 παιδιά, να μην έχει τίποτα. Το μόνο που είχε μια παναίτσα, την οποία τη φυλάω, και η θιά μου, γιατί μπορεί να ήσανται στην Τουρκία, αλλά είχαν και φίλες, τουρκάλες και τα λοιπά. Έπινε καφέ, Άννα, στην Τουρκάλα. Και ένα φλιτζάνι τέτοιο, χοντρό, έχει επάνω το σφυροδρέπανο. Το κράταγε στο χέρι. Και όπως έρχεται ο άντρας της και του λέει, γενιά φύγετε, έρχονται οι τσέντες. Μαζί με το φλιτζάνι έφυγε και το έφερε στην Ελλάδα. Το πήρε τώρα η κόρη μου και το έχει έτσι ενθύμιο, ας πούμε. Το πρίγκιπά μου, θες την ιστορία. Θέλω πολύ. Αχού, είναι μεγάλη. Τι θέλουμε. Το 1943 πιάσαν οι Γερμανοί
όλη την περιοχή, όλα τα προσφυγικά, από την Αγία Τριάδα βάλανε σειρματόσκηνα και μας αποκλείσανε επί της από κάτω τα Διανύτα. Και μετά ήρθαν το πρωί, 5:30-6 ώρα, μαζέψαν όλους τους άντρες και όλα τα παιδάκια από 18 χρονών, 16-15 και τα βάλανε στο σχολείο του Μαρούδα και τα κλείσανε. Και μια Κυριακή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, απόγευμα ήταν, μπορεί να ήταν και τη ημέρα, πήραμε στα Φύλλα καλοκαίρι και πήραμε και τσιγάρα να πάμε στους φυλακισμένους που τους είχαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, και τους δίναμε από τα κάγκελα. Και εκεί είχε έναν, μια ξαδέρφη μου, Θεός χωρέστ, είχε έναν φίλο και μου λέει πάμε να δώσουμε του Νίκου. Πάμε, της λέω. Ο Νίκος γνώριζε τον άντρα μου. Μόλις με είδε εκείνος, ήμουν 13:30. Ήρθε εκείνος και μου λέει να καπνίσουμε κι εμείς, να φάμε καμιά ρόγα. Του λέω φάτε και σας ξαναφέρνουμε. Παιδί τώρα εγώ. Μου λέει, αυτός από τότε του είχα πει που λέει στο μάτι. Έμαθε μετά από τον Νίκο που μένω και τα λοιπά. Άρχισε να κάνει βόλτες από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, παιδί τώρα και εγώ τα φιάσαμε. Το 44 έφυγε, πήγε στο Αντάρτικο. Γιατί τους ξέφυγε τους Γερμανούς. Γιατί οι Γερμανοί λέγανε όποιος είναι ορφανός από αυτό, να κάτσουν από αυτή την πλευρά. Πόσο χρονών και τα λοιπά, ήταν λίγο έτσι κοντούλης και αδυνατούλης. Και όπως καθόταν στη σειρά και καθόσαντε, τα έλεγε ο ίδιος, πήγε και στάθηκε δίπλα από μια σειρά και έφυγε. Και βγήκε από τους Γερμανούς και έφυγε, πήγε στο Αντάρτικο. Και όταν κρεμάσανε τους 10 στα ψηλαλόνια, τότε είχε κατέβει και πήγε στους δικούς μου, με ζήτησε. Και κάτσαμε και το 47 παντρεύτηκα. Τότε ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Και χορεύαμε μέσα και τραγουδάμε. Και ένα παλικάρι το κυνηγούσαν οι άλλοι να το χτυπήσουμε, οι τσολιάδες ας πούμε. Και χώθηκε μέσα στο σπίτι, να το κρύψουμε, μπήκαν οι τσολιάδες μέσα, τέλος πάντων διαλύσαν το γάμο και πήγαμε, φέραμε την αστυνομία, τότε ήταν εδώ η αστυνομία κοντά μας και ήρθε, αλλά είχε περάσει πολλά, έτσι τον γνώρισα τον άντρα μου και τον πήρα από τις φυλακές του Μαρούδα. Ελληνοπούλα είμαι εγώ, από τη Μικρά Ασία, που είδαν τα ματάκια μου μεγάλη απελπισία. Είδανε Τούρκους με σπαθιά, Βουλγάρους με μαχαίρια, να σφάζουνε τους χριστιανούς με τα ρημά τους χέρια. Δε φτάνανε τα αίματα που τρέχαν σαν τη λίμνη, ανάψανε φωτιά και κάψανε τη Σμύρνη. Όπως πετάει το πουλί και σχίζει τον αέρα, έτσι πετάξαμε κι εμείς και ήρθαμε εδώ πέρα. Κάποτε λέει ήταν ένας βασιλιάς και είχε ένα πρόβατο. Στα πρόβατα μέσα υπήρχε μια αρνάδα με χρυσό μαλλί. Η χρυσή αρνάδα. Και είχε πει ο βασιλιάς ότι όποιος πειράξει τη χρυσή αρνάδα, το κεφάλι του επιπίνακι. Θα τον καθαρίσουμε. Λοιπόν, εγώ άκουγα τώρα τη θεία μου με ανοιχτό το στόμα για τη χρυσή αρνάδα. Και είχε ένα τσομπάνο και τον είχε ονομάσει Αληθινό, του είχε αλλάξει όνομα και έλεγε ο κύριος Αληθινός. Το έλεγε, λέει, τον έλεγε Αληθινό, γιατί δεν έλεγε ποτέ σου ψέματα αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, ούτε είχε πει, ούτε πρόκειται να πει. Και είχε πει. Και σε ένα συμπόσιο, λέει, μεταξύ άλλων βασιλιάδων, που σε έκανε το τραπέζι, ανάφερε το όνομα του Τσομπάνου, του κυρίου Αληθινού, του Τσομπάνου, λέει ένας βασιλιάς. Εγώ θα μιλήσω, θα τον κάνω με ένα πω ψέματα. Αυτός εξεμάνει ο αρμόντας. Πρώτος λέει να βάλουμε ένα στοίχημα μεγάλο του λέει. Και αν το κάνεις, καλά λες. Βάλανε 5 κυβότια λίρες, χρυσάφια, διαμάντια, τι είχανε. Ότι αν πει ψέματα ο αληθινός, θα χάσει τα χρυσά. Εγώ σαν παιδί το απορροφούσα και αυτό είναι διδακτικό. Ξέρετε ότι
βέβαια το ψέμα είναι τα λέει της αληθείας, αλλά έλεγα τουλάχιστον τα λιγότερα. Αυτό είναι να μην πω ότι είμαι καταλαβαίνω, τα λιγότερα. Όχι δεν έφαγα το γλυκό μαμά, είχα το φάει ο Θανάσης. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εντάξει. Ξεκινάνε ένας μάρτυρας του βασιλιά, οι δύο φίλοι βασιλιάδες και πάνε τώρα στο ποιμνίο του Τσομπάνου, στο κοπάδι εκεί. Είχαν και μια κυρία μαζί τους, ωραίο τάτη, καθίσαν του λέει, έλα να πιούμε κρασάκι αληθινέ μου, να φάμε, ξέρω εγώ, του δίνω κάτι ποτηράκια του αληθινού, να μην τα πολυλογούμε, και την βαριέμαι κι εγώ να λέω πλάτη, του δίνω δύο-τρία ποτηράκια, είχε πες τα κέφια αληθινός, χορέψανε και αυτά, ρε αληθινή, του λέει, κυρία αυτή, δεν σας πάλι στη χρυσή αρλόγα να τη φάμε, και εμείς τα καθαρίσαμε μετά, μην φοβάσαι τίποτα. Στο μεθύσι απάνω, ο αληθινός τραβάει το μαχαίρι, σφάζει τη χρυσή αρλόγα. Εγώ άκουγα τώρα, θα του κόβανε και το κεφάλι του αληθινού, για να μην ψέματα. Και αυτά τα τυπώνουν τα παιδιά που του κράτησαν. Λοιπόν, αφού τη σφάξαν και τη φάγανε, κλεμάσαν το κομμάτι και πέρα, του λένε άλλοι βασανοί, μην φοβάσαι αληθινέ, δεν θα πάθεις τίποτα. Εγώ θα αναλάβω, εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη, τη σφάξαμε εμείς την αρμάδα. Κατά κάποιο τρόπο, τον είχαν μισοψήσει το αληθινό να πει ψέματα. Αλλά βασανιζόταν, δεν είχε πει ποτέ στο ψέματα. Πήγανε στο παλάτι, πήγαν τα συγχαρητήρια στο βασιλιά από το μάρτυρα, του λέει δυστυχώς έχασες, του λέει. Ο αληθινός θα πει ψέματα, έσφαξε τη χρυσή αρδάδα. Δεν ξέρω, του λέει, θα το δούμε αν πει ψέματα. Δεν πίστευε ο βασιλιάς θα πει ψέματα. Αφού έγινε το τραπέζι, καθίσανε πάλι στο τραπέζι, να και ο αληθινός. Γεια σου, καλώς τον αληθινό. Τον εφέραμε βασιλιά μου, του λέει, μαζί μας, μια βόλτα να ξεσκάσει και αυτός. Καλά κάνανε, του λέει. Του λέει τώρα ο βασιλιάς, ρε αληθινέ, του λέει, τι κάνουν τα πρόβατα, πώς πάνε. Καλά βασιλιά μου, μια χαρά είναι. Η χρυσή Ελλάδα, του λέει, τι γίνεται. Βασιλιά μου, του λέει, αφέντη μου, το του σου πω, πάρε το σπάθι σου και κόψε μου το κεφάλι, διότι στο έκοψα εγώ. Καταλάβατε. Και από εκεί είχα πάρει μια έτσι μικρό παιδί, με λέω ψέματα, έστω και εις βάρος μου. Έφυγε από εδώ, από τον Άφλιο. Και ήταν και αγύμναστα, ήταν 20 χρονών και τον στείλανε στον, όταν δεν είχαν πλέον άλλους να στρατολογήσουν, γιατί είχαν πάρει όλες τις κλάσεις τις είχαν πάρει, και πήραν και τους αγύμναστους. Και τους στείλανε από τον Άφλιο στη Σούδα. Εκεί φάγανε βομβαρδισμό μεγάλο από τον Γερμανό. Επέφτανε οι αλεξιωτιστές και όπως είπε ένας αλεξιωτιστής έπεσε στη φασολάδα και τον άλλος του είπε του συγκατρός μη μου ρίχνεις, περίμενε να κατέβω, να του έκανε νόημα να κατέβω. Αλλά αυτός επειδή δεν είχε όπλο όπως είχαν αυτοί οι πολυβόλα και μεγάλα όπλα, του έριξε και να εκτός τη ζωή του. Και μετά κυνηγούσε ένα αεροπλάνο γερμανικό με εκείνο το όπλο που είχε και γύρισε γύρω γύρω από ένα σπίτι στην Κρήτη που ήταν στο ένα χαμοκέλι εκεί πέρα και γυρίζανε γύρω γύρω, αυτός γύριζε γύρω γύρω και έριχνε το πολυβόλο και νόμιζε ο άντρας μου ότι κάτι θα του κάνει με τον γκράμπ κάτω. Τόσο ήταν το μυαλό. Νέος ήταν, όταν είσαι νέος δεν σκέφτεσαι ούτε το θάνατο ούτε τίποτα. Όταν ήταν και άλλα, υπερασπιζόσατε αλλιώ την πατρίδα. Τώρα σου λέει, μπορεί να λέτε εσεί, και τι να κάνω να πάω στο στρατό, τι έχω να κερδίσω, γιατί να πάω, έχω καμιά πατρίδα, για να πάω να την υπερασπιστώ, αφού όλη η πατρίδα είναι κατοχή. Έτσι. Αλλά αυτόν τον άντρα μου τον είχαν πιάσει μετά εχμάλωτα οι Γερμανοί, γιατί δεν μπόρεσε πλέον η Κρήτη, δεν μπόρεσε να κρατήσει περισσότερο από 20 μέρες. Τι να σου κάνω δικό μας ο στρατός, οι Εγγλέζοι πήγανε. Λοιπόν, και αφήσανε τους Έλληνες ακορόιδα εκεί πέρα και τον πιάσανε εχμάλωτα οι Γερμανοί.
που έκανε 10 χρόνια, 10 μήνες εκμαλωσία με τους Γερμανούς εκεί και γύρισε από την Κρήτη με βάρκα στην Πελοπόννησο. Και οι Γερμανοί όταν το πιάσανε εκμάλωτο, τον εβάλανε στόχο στα ελληνικά όπλα για να μπουν στον Χανιόν την πόρτα. Για να μπουν μέσα στον Χανιόν η πόρτα είναι έξω από το Ηράκλειο. Δηλαδή αυτή η πόρτα οδηγεί στα Χανιά. Και γι' αυτό την ονομάζουν η κριτική των Χανιών την πόρτα. Και εκεί όσους είχαν πιάσει εκμαλώτες και κριτικούς που είχαν πιάσει, γιατί και κριτικοί αντισταθήκαν φυσικά και γυναίκες ακόμα και άντρες, με ό,τι τρόπο μπορούσαν. Και μία φορά ένας κριτικός είχε πιάσει κάποια μέρα και πιάσει ένα Γερμανό εκμάλωτο. Και του λέει στον άντρα μου, τον κράταγε με το όπλο, το οποίο το όπλο του ήταν άδειο. Και του λέει, γρήση κοπέλη, έλα βοήθα. Αφού έχει όπλο, του λέει. Ναι, μα δεν έχει πράγμα, του λέει. Δηλαδή είναι άδειο το όπλο. Έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο πολεμήσαν οι Έλληνες μόνο και μόνο για την ελευθερία μας. Αυτά. Τώρα πώς θα πολεμήσουμε, δεν ξέρω. Όσο για εμάς τους παλαιούς, εμείς ζήσαμε και καλά και άσχημα. Εσάς σκεφτόμαστε. Εσάς σκεφτόμαστε.